Σε ναυάγιο, κυρίες και κύριοι, οδηγήθηκαν οι διαπραγματεύσεις των κομμάτων για την τηλεοπτική αναμέτρηση των πολιτικών αρχηγών και έτσι το λεγόμενο debate ματαιώνεται οριστικά. Συνδεόμαστε με τον πολιτικό μας συντάκτη, Σωτήρη Μπολάκη, που παρακολούθησε τη συνεδρίαση της Διακομματικής Επιτροπής και θα μας ενημερώσει. Σωτήρη, καλό μεσημέρι. Μετά την τρικυμία που προκάλεσε, τελικά ναυάγησε. Ναι, μετά από μία σύντομη, θα σου έλεγα, διαδικασία, οι εκπρόσωποι των κομμάτων κατέληξαν σε αυτό που διαφαινόταν ήδη αυτές τις ημέρες, ότι δεν υπήρχαν πολλά περιθώρια για να διεξαχθεί αυτό το debate μεταξύ όλων των πολιτικών αρχηγών. Υπήρξε ένας πρώτος γύρος συζήτησης. Εκεί συζητήθηκαν επί της ουσίας οι ημερομηνίες που όλοι ξέραμε, ποιες έχει προτείνει το κάθε κόμμα και η κάθε πλευρά. Επί της ουσίας, κανείς δεν μπορούσε να συμφωνήσει στην μία και συγκεκριμένη ημέρα διεξαγωγής του debate. Σε αυτή την φάση, ο κύριος Ηλιόπουλος, ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ζήτησε να βγει από την αίθουσα, λέει το ρεπορτάζ, για να επικοινωνήσει με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Ο κύριος Τσίπρας φέρεται να είπε στον κύριο Ηλιόπουλο ότι είναι διατεθειμένος ακόμη και να πάρει το αεροπλάνο από τις Βρυξέλλες και να επιστρέψει και να έρθει κατευθείαν στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ για να συμμετέχει σε αυτή την αναμέτρηση, η οποία θα μπορούσε να γίνει ακόμη και στις 10 το βράδυ της Δευτέρας, 1η Ιουλίου. Από εκεί και πέρα όμως άρχισε στη συνέχεια ένα blame game. Ουσιαστικά οι εκπρόσωποι των κομμάτων είπαν αυτό που ήταν επί της ουσίας γνωστό, ότι δηλαδή η Σύνοδος Κορυφής είναι για την Κυριακή 30 Ιουνίου. Γνωρίζαν όλοι ότι θα διεξαχθεί για το βράδυ. Γνωρίζαν από την κυβέρνηση ότι θα μπορούσε να κρατήσει μέχρι και τα ξημερώματα της επόμενης μέρας και θα ήταν μια δύσκολη μέρα. Θα μπορούσε αυτή την απόφαση ο κ. Τσίπρας να την έχει λάβει εδώ και κάποιες μέρες. Έτσι, από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Ζούλας είπε ότι ουσιαστικά είναι προσχηματικός ο λόγος για τον οποίο φτάνουμε σε αυτό το αδιέξοδο. Δεν μπορεί αρχικά να συζητάμε για κάτι, να αλλάζουμε την ημερομηνία, να δηλώνουμε ημέρες που είμαστε διαθέσιμοι όλοι και στο τέλος να επανερχόμαστε σε αυτήν την ημερομηνία. Το λόγο πήρε στη συνέχεια και ο εκπρόσωπος του Κινήματος Αλλαγής, ο κύριος Όθωνας, ο διευθυντής του γραφείου, πολιτικού γραφείου της κυρίας Γεννηματά, και έθεσε το εξής ερώτημα: γιατί ενώ από την Παρασκευή γνωρίζαμε ποιες είναι οι διαθεσιμότητες, επανερχόμαστε τώρα σε αυτήν την ημερομηνία? Και ουσιαστικά για την 1η Ιουλίου έθεσε το βέτο να μην γίνει αυτή η συζήτηση ο εκπρόσωπος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, ο κύριος Γιάννης Γκιόκας, ο οποίος είπε και υπενθύμησε ότι δύο φορές έχει αλλάξει η ομιλία του Γενικού Γραμματέα στην Θεσσαλονίκη. Έχει τυπωθεί μάλιστα και υλικό, όπως είπε χαρακτηριστικά. Πλέον έχει διανεμηθεί για την 1η Ιουλίου, ήταν αρχικά να γίνει στις 2. Δεν μπορούμε να ξαναλλάξουμε αυτή την ημερομηνία και όλον τον μηχανισμό να τον ανατρέψουμε. Κάτι που έγινε κατανοητό και από τους εκπροσώπους των υπολείπων κομμάτων και εκεί κάπου τελείωσε η συζήτηση και η συζήτηση, το debate δηλαδή, για αναμέτρηση των πολιτικών αρχηγών. Δεν θα γίνει. Συμφώνησαν όλοι ομόφωνα ότι δεν μπορούν να βρουν ημερομηνία. Έχει αρχίσει όμως το blame game. Από την Νέα Δημοκρατία μιλούν για προφάσεις. Από το Κίνημα Αλλαγής λένε ότι με ευθύνη του κυρίου Τσίπρα δεν θα γίνει αυτή η αναμέτρηση. Και πριν από λίγο, σε ανακοίνωσή της η κυρία Αξιόγλου από τον ΣΥΡΙΖΑ, επιμένει να καλεί τα κόμματα, ρίχνοντας σε αυτούς την ευθύνη μη διεξαγωγής, με δημοκρατική ευθύνη να φανούν συνεπείς στην αρχική τους διάσμευση και να γίνει το debate, επιμένοντας την 1η Ιουλίου. Μάλιστα, και κάπως έτσι λοιπόν, Σωτήρη, δεν βρέθηκε χρυσή τομή. Στο σημείο αυτό, να παρακολουθήσουμε τι δήλωσαν οι εκπρόσωποι των κομμάτων στη Διακομματική Επιτροπή. Από ό,τι φάνηκε όμως, δεν υπάρχει η πρόθεση να γίνει το debate. Κατά τη γνώμη μας, αυτή είναι η πολιτική ουσία. Γιατί οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις δεν φαίνονται διατεθειμένες να ακυρώσουν κομμάτια του πολιτικού του σχεδιασμού, έτσι ώστε να διεξαχθεί ο συγκεκριμένος διάλογος. Πρώτα απ' όλα, καλούμε όλο τον κόσμο να βγάλει συμπεράσματα από το ποιοι φοβούνται να γίνει προγραμματικός διάλογος ανάμεσα στους πολιτικούς αρχηγούς. Και δεύτερον, με όλες τις ημερομηνίες που έχει προτείνει η Νέα Δημοκρατία, εμείς μπορούμε να διεξαχθεί διάλογος. Καλούμε έστω και τώρα τη Νέα Δημοκρατία να μην κρύβεται και να γίνει διάλογος ακόμα και ανάμεσα στους δύο πολιτικούς αρχηγούς, αφού οι υπόλοιποι δεν μπορούν να βρουν κοινή ημερομηνία. Το debate ματαιώνεται με προφανή ευθύνη του κυβερνώντος κόμματος, διότι όπως ξέρετε όλα τα κόμματα είχαν συμφωνήσει να γίνει την 1η Ιουλίου. Πριν από λίγες μέρες η Νέα Δημοκρατία ενημερώθηκε ότι ο κ. Τσίπρας δεν μπορούσε την 1η Ιουλίου και έτσι πρότεινε δύο διαφορετικές εναλλακτικές ημερομηνίες, την προσεχή Πέμπτη και την προσεχή Παρασκευή. Εκεί δεν υπήρξε συμφωνία των άλλων κομμάτων και σήμερα ξαφνικά ο κ. Τσίπρας υπαναχώρησε και είπε ότι μπορεί τελικά να γίνει το debate την 1η Ιουλίου. Στις 10 το βράδυ η Νέα Δημοκρατία συμφώνησε, αλλά δεν κατέστη εφικτό τα άλλα κόμματα να αλλάξουν τον προγραμματισμό τους. Σήμερα αποκαλύφθηκε ότι ο λόγος που επικαλέστηκε ο ΣΥΡΙΖΑ για τη ματέωση του ομόφωνα προγραμματισμένου debate για τη Δευτέρα 1η Ιουλίου ήταν εξ αρχής απολύτως προσχηματικός. Με αυτόν τον τρόπο επιβεβαιώνεται πέραν πάσης αμφιβολίας ότι ο κύριος Τσίπρας ποτέ δεν ήθελε το debate με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς.